Είμαστε πάλι πίσω μετά το ωραίο μας το Πάσχα, μετά τις γιορτές, μετά την Ανάσταση. Για να δούμε, ακουγόμαστε όμως έτσι όπως πρέπει, γιατί έχω κάνει εδώ τις ρυθμίσεις μου. Για να δούμε, θα το φτιάξουμε έτσι όπως μας βολεύει. Νομίζω δεν το κάνα καλά, αλλά θα το φτιάξω. Λοιπόν, γεια σας λοιπόν, είμαστε πίσω, πέρασαν οι γιορτές, περάσαμε ωραία, με ο καθένας έτσι όπως το ήθελε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά λοιπόν. Είμαστε πίσω, για τι θέματα να μιλήσουμε σήμερα, που ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από το φαγοπότι και όχι πρώτο πυλών, νομίζω ότι ξεκίνησε ήδη το άλλο τριήμερο που είναι της Πρωτομαγιάς, οπότε Δευτέρα οι περισσότεροι δεν εργαζόμαστε. Εγώ προσωπικά δεν θα πάω κάπου, ελπίζω οι περισσότεροι κάπου να αποδράσετε. Βέβαια δεν μας κάνει τη χάρη ο καιρός αυτό το τριήμερο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω πήραμε μια γεύση μικρού καλοκαιριού. Να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε πάντα. Να πούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, που είναι αρκετά γνωστά ονόματα. Και είναι ο Ιάσωνας. Υπάρχει κι άλλο ένα όνομα, σο Πατρία και Πάτρα, η Πατρούλα, δεν γνωρίζω εγώ καμία τέτοια. Γιορτάζει και το όνομα Κέρκυρα, επίσης δεν το γνώριζα. Και τα γνωστά ονόματα Ζώη, Ζήση, Ζήσιμο, Ζωή, Ζησούλα, Ζωήτσα, Ζωζό, Πηγή, Κρίνη και Κρινιό. Είναι τη ζωοδόχου πηγής λοιπόν σήμερα, και έτσι να πούμε χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που γιορτάζουν και φέρουν αυτά τα ονόματα. Μετά να συνεχίσουμε, να προλογίσουμε τώρα για τα θέματα. Έχουμε ένα μικρό κομμάτι που αφορά τη μόδα, για την ομορφιά αρκετά πράγματα και για έτσι detoxing tips. Και το τελευταίο μας κομμάτι, όπως γίνεται πάντα, συζητάμε για το Ευζήν. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, με αφορμή την χθεσινή εκπομπή πώς λέγεται, εκπομπή πρωταγωνιστές, στην οποία έδωσε συνέντευξη στο Σταύρο Θοδωράκη η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Και κανείς θα περίμενε ότι θα ψυχοπλακωνόμασταν, διότι η εικόνα είναι σοκαριστική, διότι έβγαλε τη μάσκα που φορούσε όλο αυτό το διάστημα μετά την επίθεση με βιτριόλι, αλλά κάθε άλλο παρά καταθλιπτική ήταν και σοκαριστική. Νομίζω ότι το μόνο που είχε ήταν να μεταδώσει, ήταν ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας. Και άλλο ένα μήνυμα που λέει ότι όταν παλεύεις, πάντοτε στέκεσαι στα πόδια σου ανεξαρτήτως συνθήκων. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, αν μη τι άλλο. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην επόμενη ώρα. Πάμε για ένα, αυτό που κάνουμε πάντα, έτσι, ένα μικρό χαλάκι, ένα μικρό μουσικό και αμέσως επιστρέφουμε. We'll be right back.
τώρα. Αυτές τις ρυθμίσεις που έκανα. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά τώρα. Για κάτσε να δούμε. Ναι, νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, θα το χωρίσουμε μόδα και ομορφιά. Ή θα πούμε πρώτα tips μόδας. Πολύς λόγος λοιπόν έγινε για την αγορά του Twitter από τον Elon Musk. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε για τον Mark Zuckerberg που φοράει την ίδια γκρι μπλούζα κάθε μέρα. Να δούμε λοιπόν το λόγο. Ο ιδρυτής του Facebook πηγαίνει κάθε μέρα στο γραφείο του φορώντας μία γκρι μπλούζα. Υπάρχει όμως λόγος που έχει επιλέξει να έχει μόνο το συγκεκριμένο ρούχο στην ντουλάπα του. Οι συνήθειες των πιο πλουσίων και πετυχημένων ανθρώπων του πλανήτη πάντα προκαλούν το ενδιαφέρον. Από τα τρία πράγματα που έχει πάντα πάνω στο γραφείο του ο Bill Gates για να είναι πιο παραγωγικός μέχρι την καθημερινή πρωινή ρουτίνα του Elon Musk που τον βοηθάει στο να κατεβάζει καινούργιες ιδέες. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, ωστόσο σχεδόν καμία δεν συγκρίνεται με αυτή του ιδρυτή του Facebook, Mark Zuckerberg. Βλέπεις, ο Αμερικανός επιχειρηματίας έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια να έχει στην ντουλάπα του μονογκρί ίδιες μπλούζες, κοντομάνικες και μακριμάνικες, προκειμένου να προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες. Κάθε πρωί που πηγαίνει στο γραφείο του, φοράει το ίδιο outfit. Ένα απλό γκρι μπλουζάκι, ούτε κουστούμια, ούτε γραβάτες, ούτε επίσημα αντισήματα. Και μάλιστα τηρεί ευλαβικά το dress code, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις τις οποίες αναγκάστηκε από τις συνθήκες, βλέπε το δικαστήριό του, γιατί το κάνει αυτό τώρα. Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του, θέλω να διαμορφώσω τη ζωή μου με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειάζεται να παίρνω όσο το δυνατόν λιγότερες αποφάσεις εκτός από αυτές που αφορούν το πώς μπορώ να εξυπηρετώ καλύτερα την κοινότητα των μελών του Facebook. Είμαι πολύ τυχερός που όταν ξυπνάω κάθε πρωί εξυπηρετώ περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους και αισθάνομαι ότι δεν κάνω τη δουλειά μου σωστά αν ξοδεύω την ενέργειά μου σε πράγματα ανούσια. Εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο. Είχε ενδιαφέρον αυτή η δήλωση και αν δείτε φωτογραφίες από την ντουλάπα του είναι πολύ χαρακτηριστικές. Μόνο γκρι χρώμα σε μακριμάνικα και κοντομάνικα. Αυτό ήταν έτσι που το έχουμε κατατάξει στη μόδα. Τώρα όμως να μιλήσουμε για κάτι πραγματικά που αφορά το στυλ. Η διαφορά μεταξύ λοιπόν της μόδας και του στυλ έχει σημασία φυσικά. Όταν συγχέουμε τη μόδα με το στυλ έχουμε αφαιρέσει από τη μόδα το σκοπό της ως μία μορφή τέχνης και ελαχιστοποιούμε τη δύναμή της υποχρεώνοντάς την να είναι κάτι κοινότυπο. Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, μέσα από παλιές φωτογραφίες βλέπω ίδιες στυλιστικές αναφορές με τις υπόλοιπες της παρέας. Είναι όμορφο να θυμάσαι και να ορίζεις κάποιες εποχές μέσα από τη μόδα. Είναι όμορφο καθώς μεγαλώνεις. Για να δούμε. Τι άλλο είπε. Είναι όμορφο να θυμάσαι να ορίζεις τις εποχές μέσα από την μόδα τις οποίες έπεσες ξεκάθαρα θύμα και κάπως έτσι να αλλάζουν οι σελίδες της ιστορίας με τη μόδα να εξελίσσεται. Συγγνώμη γιατί το χάσαμε. Με τη μόδα λοιπόν να εξελίσσεται.
να αλλάζει, να ανακυκλώνεται. Το πιο όμορφο όμως, καθώς μεγαλώνεις, είναι να ανακαλύπτεις και να υιοθετείς το δικό σου μοναδικό στυλ, καταλαβαίνοντας τελικά ότι η μόδα και το στυλ συναντώνται, αλλά δεν είναι συνώνυμα. Σε ένα πρώτο ορισμό για τη μόδα θα λέγαμε ότι είναι μια δημοφιλή στάση σε ό,τι αφορά το στυλ ένδυσης και στολίσματος. Το στυλ από την άλλη αποτελεί μια χαρακτηριστική εμφάνιση καθορισμένο συνήθως από τις αρχές που έχει κάτι σχεδιαστεί. Γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ τους? Γιατί το στυλ μπορεί να είναι προσωπικό ενώ η μόδα όχι? Όπως μαρτυρά και ο ίδιος ορισμός της μόδας, πρόκειται για μια τάση που λίγο ή πολύ θα υιοθετηθεί από τους περισσότερους, παρά το γεγονός ότι η μόδα απευθύνεται στη μάζα, την ίδια στιγμή μπορεί να αποτελεί προνόμιο των λίγων. Ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ούτε περιμένει να φορεθεί ένα βράδυ σε ένα μπαρ, αλλά αποτελεί ένα έργο τέχνης. Ένα έργο τέχνης που θα εκτιμηθεί από λίγους, τους οποίους θα έχει οδηγήσει το προσωπικό τους στυλ. Το στυλ από την άλλη πλευρά είναι τελικά πιο σημαντικό για κάθε άτομο και δεν έχει να κάνει με τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις των σχεδιαστών μόδας. Το στυλ είναι βαθιά εσωτερική υπόθεση, δεδομένου ότι έχει τη δύναμη να εκφράσει οπτικά ό,τι δεν μπορούμε να εκφράσουμε προφορικά. Το στυλ έχει την δύναμη να αποκαλύψει ποιοι είμαστε με έναν τρόπο που είναι εντελώς μοναδικός. Είναι μια προσέγγιση, μια μέθοδος, μια τεχνική που έχει επιλεγεί από τον καθένα μας για να εκπροσωπήσει καλύτερα το ποιοι είμαστε σαν άνθρωποι. Όταν σκέφτεσαι την Audrey Hepburn και την Lady Gaga, σκέφτεσαι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Η Hepburn δεν ήταν στη μόδα, ήταν κομψή. Και αν αναφερόμαστε στην Hepburn, είναι γιατί αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό παράδειγμα κομψότητας, από την επιλογή των ρούχων της μέχρι τον τρόπο που μιλούσε, που κινούνταν. Ήταν το στυλ της που επικοινωνούσε πόσο ιδιαίτερη ήταν και άφηνε να φανεί η γυναίκα που ήταν πραγματικά. Στον αντίποδο, μία Lady Gaga, εγκλωβισμένη σε μια στολή αυγό ή ντυμένη με ομά κρέατα, είναι της μόδας. Φοράει έργα τέχνης, όχι ρούχα. Το σύνολο δεν είναι υποχρεωτικό να σου αρέσει, αλλά είναι ένα statement που θέλει να χτυπήσει το μάτι σου με την ίδια λογική μιας ιδιαίτερης haute couture δημιουργίας που προαναφέραμε. Γιατί συγχέονται η μόδα με το στυλ? Η ιδέα ότι κάποιος πρέπει να είναι της μόδας και να ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις της μόδας ώστε να είναι cool, τροφοδοτείται από τις εταιρείες που αναζητούν να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους, και η μόδα γίνεται ένα εργαλείο marketing. Αν δεις τη μόδα και το στυλ ως συνώνυμα, μπορείς τελικά να πέσεις θύμα των τάσεων. Το στυλ όμως είναι κάτι εντελώς προσωπικό και είναι όλα όσα θέλεις να πεις για σένα, χωρίς να μιλήσεις καν. Τι θα έλεγες να αφήσεις τον εαυτό σου να εκφραστεί ελεύθερος? Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο άρθρο αυτό για τη διαφορά του στυλ και της μόδας. Χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, σήμερα έτσι επ' ευκαιρίας μιας βόλτας στην Ερμού, παρατήρησα ότι και μιας παραγγελίας φίλης, η οποία με έστειλε στο κατάστημα του Σαντίλη, έχει φτιάξει καταπληκτικές υφασμάτινες τσάντες, έτσι με ένα ελληνικό χρώμα, που πραγματικά δεν είχα πολύ χρόνο να ρίξω τη σωστή ματιά που τους έπρεπε. Πάντως έτσι από μια πρώτη γεύση ήταν καταπληκτικές δημιουργίες. Το αναφέρω μιας και μιλάμε για μόδα. Νομίζω ότι σήμερα δεν έχει πολλά άρθρα που να μιλούν για μόδα. Νομίζω ότι μέχρι εδώ τα είπαμε. Να συνεχίσουμε με ένα πιο lounge διαλυματάκι, όχι σαν το προηγούμενο τόσο δυνατό, για να δούμε τι έχουμε. Ένα λεπτάκι. Αυτό νομίζω ότι είναι το κατάλληλο.
έτσι ένα soundtrack του, για το τριήμερο. Τέλος το τραγουδάκι. Και επίσης, εκτός από τον καινούριο μήνα, εκτός από το τριήμερο, εκτός από τον καλοκαιρό, έχουμε και την απελευθέρωση στο κομμάτι της... το ότι πια δεν είναι υποχρεωτικό να φοράμε μάσκα και να δείχνουμε τα πιστοποιητικά. Θα δούμε τώρα στην πράξη πώς θα το... Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει πια στην ιδέα να είμαστε συνεχώς με μάσκα. Αλλά για να δούμε. Νομίζω μόνο θετικό είναι αυτό, έτσι λίγο να μας αναπτερώσει, να συνεχίσουμε να προσέχουμε φυσικά. Οπότε τώρα μετά από αυτό το μικρό διαλυματάκι συνεχίζουμε μιλώντας για ομορφιά. Και με τι θέλουμε τώρα να συνεχίσουμε. Έχουμε κάποια μυστικά της Ζιζέλ. Θέλετε να πούμε αυτό? Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Για να δούμε. Ναι, για να δούμε τι μας λέει. Μας λέει λοιπόν 6 μυστικά δυνατίσματος. Μετά το... έτσι μετά από αυτή την τρέλα του Πάσχα, να φάμε όσα δεν είχαμε φάει ή να φάμε πράγματα και να απολαύσουμε γεύσεις που είχαμε καιρό, όπως εκείνα τα αγαπημένα μου, τα τσουρέκια. Γιατί δεν είμαι τόσο φαν του αλμυρού όσο του γλυκού. Και τι μας λέει λοιπόν, 6 μυστικά δυνατίσματος που ακολουθεί για να διατηρεί αυτό το υπέροχο κορμί. Για να δούμε.
Το σώμα της αποτελεί άπιαστο όνειρο για πολλές γυναίκες, διαθέτει υπέροχα ψηλόλιγνα πόδια, γραμμωμένους κοιλιακούς, επίπεδη κοιλιά και υπέροχους γλουτούς. Ποια είναι λοιπόν τα 6 μυστικά του αδυνατίσματος που ακολουθεί για να διατηρεί αυτό το υπέροχο κορμί? Αν και δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνουμε σαν αυτοί, η Ζιζέλ μας παρουσιάζει τις δικές διατροφικές συνήθειες και το πώς αυτή καταφέρνει να διατηρεί το σώμα της συνεχώς όμορφο και καλογυμνασμένο. Νούμερο 1. Το θρεπτικό πρωινό αποτελεί λοιπόν σημαντικό ξεκίνημα για την ημέρα. Αυτό νομίζω ότι αυτός ο κανόνας είναι γνωστός. Το μυστικό για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού σας και την όθηση που χρειάζεται ο οργανισμός σας για την απώλεια βάρους είναι το καλό πρωινό. Όχι μόνο ξυπνάει τον οργανισμό από τον ύπνο, αλλά ενισχύει τις καύσεις που θα κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα ακόμη από τα μυστικά δυνατίσματος του διάσημου μοντέλου. Η Ζιζέλ ξεκινάει την ημέρα στις 6 το πρωί πίνοντας ένα ποτήρι χλιαρό νερό με χυμό λιμονιού. Αυτό εξισορροπεί τα αλκαλικά επίπεδα του σώματός της και οθεί το πεπτικό σύστημα στο να λειτουργήσει σωστά. Στη συνέχεια πίνει ένα σμούθι βιταμινών και αντιξοδητικών με οργανικά φρούτα και λαχανικά για να ενυδατώσει το σώμα της και να βοηθήσει το μεταβολισμό της να κάνει περισσότερες καύσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως το νερό ενισχύει το μεταβολισμό μας. Λίγο αργότερα απολαμβάνει το brunch της που περιλαμβάνει αυγά, φρέσκα φρούτα, ψωμί χωρίς γλουτένι, βούτυρο καρύδας και αβοκάντο. Ενώ τα Σαββατοκύριακα δεν λέει ποτέ όχι στις τηγανίτες από βρώμη που τις φτιάχνει ο άντρας της. Νούμερο 2. Επιλέξτε προσεκτικά τα σνακ σας. Όπως φαίνεται και από το πρωινό της αρέσουν οι χυμοί και τα σμούθι φρούτων, έτσι και τα σνακ της ακολουθούν αυτή την οτροπία. Φτιάχνει λοιπόν ποικιλίες φρούτων για να παίρνει λίγες θερμίδες, αλλά πολλές βιταμίνες. Τα φρούτα που καταναλώνει περισσότερο είναι blueberries, ακτινίδια, φράουλες και blackberries και τα raspberries, τα οποία και καλλιεργεί μόνη της. Νούμερο 3, για να ακούσουμε. Τα superfoods πρέπει να είναι σημαντικό κομμάτι της διατροφής σας. Καταρχήν, απαγορεύει στον εαυτό της την κατανάλωση λευκής ζάχαρης και αλευριού, γιατί όχι μόνο προσθέτουν κιλά, αλλά τα θεωρεί και ανθυγιεινά. Μαγειρεύει με λάδι καρύδας και το 80% της διατροφικής της συνήθειας περιλαμβάνει καστανό ρύζι, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, κοινόα, οργανικά φρούτα και λαχανικά. Πιο συγκεκριμένα, το αβοκάντο, το κατσαρό λάχανο, η κοινόα, τα παντζάρια, το μπρόκολο, τα ντοματίνια και η γλυκοπατάτα υπάρχουν σχεδόν σε κάθε της πιάτο. Εξάλλου, όπως δηλώνει η ίδια, το σώμα μας είναι ο ναός μας. Γι' αυτόν τον λόγο φροντίζει να τρέφεται σωστά και πιστεύει πως το σώμα της θα το ανταποδώσει. Επομένως, τα κυρίως γεύματά της περιλαμβάνουν detox τροφές και superfoods όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Αυτό τη βοηθάει να διατηρεί το υπέροχο σώμα της. Νούμερο 4. Κόκκινο κρέας σε περιορισμένες ποσότητες. Εμείς το τρώμε σε περισσότερες. Αυτή το τρώει σε περιορισμένες. Λοιπόν, δηλώνει πως σπάνια τρώει κόκκινο κρέας, ίσως μια φορά το μήνα. Και αυτό διότι πιστεύει πως η γαλοπούλα, το κοτόπουλο και η πάπια, που είναι μορφές άπαχης πρωτεΐνης, πέρα από το γεγονός ότι δεν περιέχει λίπος και επομένως τη διατηρούν αδύνατη, ενισχύουν περισσότερο την προσπάθειά της στο γυμναστήριο. Τέλος, δηλώνει πως ο ψητός ολομός είναι ένα από τα αγαπημένα της γεύματα με καλά λιπαρά και πρωτεΐνη. Νούμερο 5. Φάτε νωρίς το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Αποφύγετε να τρώτε μετά τις 6 το απόγευμα και θα δείτε αμέσως τη ζυγαριά σας να πέφτει. Πέρα από το γεγονός πως το στομάχι σας θα είναι πολύ πιο ελαφρύ όταν θα πάτε για ύπνο, με αποτέλεσμα να κοιμηθείτε καλύτερα, θα δείτε πως θα χάσετε πολύ πιο εύκολα κιλά. Αυτό συμβαίνει διότι όσο πλησιάζουμε προς τις βραδινές ώρες, ο μεταβολισμός μας μειώνει τους ρυθμούς των καύσεων που κάνει. Νούμερο 6. Αποτοξινώστε τον οργανισμό σας τουλάχιστον 2 φορές ετησίως. Η αποτοξίνωση, όπως λέει το διάσημο μοντέλο, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας. Και τον οργανισμό μας πιστεύει πως είναι ιδανική θεραπεία για να καθαρίσει το σώμα της και να διώξει κάθε ατασταλία. Θα ενισχύσει την ψυχολογία της, δημιουργώντας κάτι σαν σωματική και ψυχική απεξάρτηση που βοηθάει αρκετά το ανοσοποιητικό της σύστημα. Πολύ ωραία τα μυστικά της Ζιζέλ. Αλλά
κάπως δύσκολο, απαιτητικό. Απαιτητικό το περιεχόμενο έτσι, της διατροφικής, της συνήθειας που ακολουθεί. Αλλά για όποιον θέλει να το δοκιμάσει, γιατί όχι. Σε ένα άλλο κομμάτι τώρα από ομορφιάς, να πούμε για το ζεστό ή κρύο νερό στο πλύσιμο του προσώπου. Ακούστε εδώ τι λένε οι ειδικοί, όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το σωστό πλύσιμο της επιδερμίδας. Το πλύσιμο του προσώπου σου είναι το πρώτο βήμα για τη σωστή περιποίηση της επιδερμίδας σου. Ποια είναι όμως η κατάλληλη θερμοκρασία νερού και η συχνότητά του? Είναι γεγονός ότι το πλύσιμο με κρύο νερό επηρεάζει το δέρμα με πολλούς θετικούς τρόπους. Η πρόληψη της ακμής, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά τα πιθανά ωφέλη. Αυτό συμβαίνει επειδή το ζεστό νερό αφαιρεί τα έλαια και μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το κρύο νερό κάνει εξαιρετική δουλειά στη ρύθμιση των επιπέδων της λιπαρότητας του δέρματός σου, αλλά έχει και άλλα ωφέλη. Για να δούμε. Κρύο είναι ή ζεστό νερό? Το κρύο νερό μπορεί να είναι καλύτερο για ορισμένες δερματικές παθήσεις, όπως η ροδόχρουσα ακμή, ενώ το ζεστό νερό κάνει τα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται περισσότερο, κάνοντας το δέρμα σου να φαίνεται πιο κόκκινο. Από την άλλη πλευρά, το κρύο νερό, αν και μπορεί να μοιάζει σαν ένα μικρό σοκ στο σύστημά σου, είναι εξαιρετικό για το πρόσωπό σου, καθώς αυξάνει τη ροή του αίματος. Τι έχουμε επισκέψεις? Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Είναι Τρίτη, περασμένες 8 και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο κάντο πράξη της χρονιάς με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκαλίου. Να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν. Καλό μήνα να πούμε. Καλό μήνα σε όλους. Πρώτη εκπομπή του Φλεβάριου. Ελπίζουμε αυτός ο μήνας είναι πιο ήρεμος. Με λιγότερα απρόβλητα, αν και έρχονται βροχές. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα και με αυτές. Τώρα ξέρεις, θα ξεφύγουμε από κάθε πέρσι και καλύτερα και θα πάμε στο προηγούμενο μήνα και καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, πέφτει ο σουμπερμαρκετ. Εντάξει, κάτι πρέπει να βρούμε λύση για πάρα πολλά πράγματα. Και από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε το να μην έχουμε προβλήματα. Ναι, μακάρι που έχουμε. Μακάρι. Για να μην ξαναδούμε τις εικόνες που είδαμε πριν κάποια μήνα. Είχαμε πάλι πολύ αυξάνονται άλλα πράγματα. Τώρα με προκαλείς. Η μουσική θα φταίει. Ξαναμπήκε στα μαγαζιά. Άσυμπτο. Πριν πάμε στο κυρίως, να πούμε ότι έχει βγει και η εφημερίδα η καινούργια προφήτης του Ιανουαρίου. Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα μας μέσα. Έχουμε γράψει και οι δύο, ναι. Μπορείτε να το βρείτε σε αρκετά σημεία. Έχει ήδη μοιραστεί σε αρκετά σπίτια. Πάμε λίγο όμως τώρα στον Πανιόνιο. Ναι, να πάμε. Γιατί βεβαίως είχαμε μία πάρα πολύ σημαντική είδηση. Μπήκε, η οποία μπήκε καλά ο μήνας. Μπήκε πολύ καλά ο μήνας, γιατί λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει πίσω τον Πανιόνιο εδώ και 16 χρόνια. Εδώ και 16 χρόνια. Πόσες διοικήσεις έχουν περάσει. Πόσα λεφτά έχουν περάσει. Πόσοι. Δεν ξέρω, πραγματικά. Το πρόβλημα λοιπόν που λύθηκε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι για το στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες των επισήμων. Είναι μια κατασκευή που είχε γίνει το 2005 επί Μπέου, αν δεν κάνω λάθος. Κοίταξε, όχι, δεν είμαι σίγουρος, Μπέους ή Ολεπά. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, το θετικό νέο είναι ότι επιτέλους μετά από 16 ολόκληρα χρόνια βρέθηκε λύση και έγινε διακανονισμός για να αποπληρωθεί επιτέλους αυτό το χρέος. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη αυτό συμμετοχική ήθελα εθελοντική ομάδα του Πανιωνίου, τον Ορφέα, που τα παιδιά από τον Ορφέα έχουν μπει στη διοίκηση του Ρασιτέχνη και επιτέλους και εγώ που είμαι μέσα στον Πανιόνιο έχω βρει ένα στήριγμα.
έχω βρει κάτι διαφορετικό που δίνει... Μένα μου δίνει σιγουριά, να σου πω. Είναι κάποια παιδιά που έχουν πάρα πολύ όρεξη να ασχοληθούν με τον Πανιόνιο. Έχουν πάθος, έχουν... είναι καθαροί και θέλουν το καλό του συλλόγου. Και μάλιστα σε ανακοίνωση που έχουν βγάλει από τον Ορφέα είπαν ότι βρήκαν πάρα πολλά εμπόδια από τις παλιές διοικήσεις, από τα άτομα που ήταν παλιά στον Πανιόνιο. Αλίμον. Όχι που δεν θα βρίσκαν. Δε. Τα οποία φάνηκε πως δεν θέλουν να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Προφανώς κάποιο σκοπό εξυπηρετεί να είναι ο Πανιόνιος δέσμιος των χρέων και των προβλημάτων. Ξεκάθαρο, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Εγώ αυτό που διαπιστώνω όσο περνάει ο καιρός, οι μήνες, τα χρόνια, όλο και περισσότερο, είναι ότι οτιδήποτε γίνεται πραγματικά σε αυτή την πόλη, είτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, είτε έχει να κάνει με την καθημερινότητα, αν θέλεις να το πω έτσι, στηρίζεται στον εθελοντισμό. Δηλαδή τώρα μια ομάδα εθελοντών, ένα κίνημα, φρόντισε και τακτοποίησε, πίεσε την κατάσταση και έφερε αυτό το θετικό αποτέλεσμα για το, για τον Πανιόνιο. Όχι, μια ομάδα εθελοντών ουσιαστικά αρχίζει να σώζει, ναι, ποιον τον Πανιόνιο. Ναι, και υπάρχουν αρκετές ομάδες εθελοντών στην πόλη οι οποίες κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν οι αρμόδιοι, εκλεγμένοι, που πληρώνονται, και βλέπουμε ότι όλη η πόλη στηρίζεται στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο κρατάει λίγο μια ποιοτική αντίσταση, θα έλεγα, εξαιτίας εθελοντισμού. Τα συμπεράσματα τώρα μπορεί να βγάλει κανείς, εντάξει. Εντάξει, να πούμε και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες για αυτό το ζήτημα. Ναι. Την κατασκευή της κατασκευής του σκεπάστου, δεν μπορούσα να βρω τη λέξη. Η εταιρεία με την οποία είχε συνεργαστεί ο Πανιόνιος για την κατασκευή του έργου, όπως μας λέει ο Ορφέας, αντίθετα με αυτά που τους είχαν πει προηγούμενες διοικήσεις, ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη, ήθελε να βοηθήσει τον Πανιόνιο, ήθελε να τον βοηθήσει να καθαρίσει από αυτό το χρέος που της οφείλει. Μας μεταφέρθηκε ότι πολύ καλή την καρδία, βρήκαν μια πολύ εύκολη λύση. Έτσι, και πρόσφορο έδαφος στους τους ανθρώπους αυτούς που συνεργάστηκαν στην κατασκευαστική εταιρεία. Να σου πω κάτι όμως, πάλι στα λόγια μου έρχεσαι. Βλέπεις ότι λένε και οι άνθρωποι ότι ξέρεις τι, εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε. Δεν είχαμε κάπου να ακουμπήσουμε. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις δομές αυτής της πόλης. Υπάρχει διάθεση και από τον κόσμο και από φορείς και από όλους να γίνουν πράγματα, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει βοήθεια, να υπάρχει υποστήριξη. Αλλά κάποιοι που είναι σε διοικητικά πόστα, σε όλα τα, σου λέω, σε όλες τις κατηγορίες, ας πούμε, της ζωής. Παλιοί κυρίως. Ναι, θα μπλοκάρουν. Να πούμε ποιο. I rest my case, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Οι Αμερικάνοι. Λοιπόν... Θα φύγουμε λίγο από τον Πανιόνιο και θα σε πάω σε ένα θέμα. Όπου θες, έτοιμος είμαι. Θα σε πάω σε ένα θέμα. Ό,τι και να μου πεις, έτοιμος. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να το πω, γιατί πειράζει, πάμε. Με το που το είδα, τι να σου πω, λέμε τι κάνουμε πάλι. Είναι δυνατόν. Όλα γίνονται. Είμαστε σοβαροί. Όλα γίνονται εδώ σε αυτή την πόλη. Τα έχουμε δει και έχουμε, έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε αυτό. Δεν ξέρω τι θα φανταστείτε με τη λέξη που θα πούμε. Τι θα έχετε στο μυαλό σας όταν ακούτε ανατρεπόμενο ποδήλατο. Και πόσο μπορεί να κοστίσει ένα ανατρεπόμενο ποδήλατο. Τι είναι λοιπόν το ανατρεπόμενο ποδήλατο. Με μεγάλη χαρά, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας ανακοίνωσε, αυτό τώρα έχει γίνει αρχές Γενάρη. Ναι, έχει καιρό που είναι. Απλά δεν το έχουμε αναφέρει ακόμα εδώ πέρα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ασχολούμαστε πάρα πολύ με το χιονιά και τα πολύ πρόσφατα συμβάντα. Είχαμε την επικαιρότητα, ναι. Τέλος πάντων, η Υπηρεσία Πρασίνου 4 με 5 Γενάρη ανακοίνωσε και έδειξε με τεράστια χαρά στο Δήμαρχο και στο Γενικό Γραμματέα το καινούριο απόκτημα, το καινούριο διαμάντι
του Δήμου μας. Με το οποίο ο Δήμος εξόπλισε το Άλσος για να γίνονται πιο εύκολα οι δουλειές εντός αυτού. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία προσφώνηση έκανα. Ωραία σκέψη, εντάξει. Ωραία σκέψη. Δεν μπορεί να είσαι αρνητικός σε κάτι που θα βοηθήσει. Μιλάμε τώρα για ένα ηλεκτροκίνητο τρίκυκλο ποδήλατο που φέρει έναν κάδο στο ναι. πίσω μέρος του. Ναι. Μικρό κάδο. Τώρα δεν ξέρω πόσα λίτρα χωράει μέσα. Δεν θυμάμαι. Έτσι όπως το έκοψα δεν είναι για πάνω από 100 λίτρα πράγματα. Όχι, τι 100. Νομίζω είσαι υπερβολικός. Πρέπει να πολύ πιο λίγα. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Και 100 να λέγω σου λίγο. Εγώ το είδα και μ' άρεσε. Μετά είδα πόσο το πήρα μου. Τώρα ένα τρίκυκλο ηλεκτροκίνητο ποδήλατο με ένα μικρό τριλεράκι από πίσω. Ο Δήμος μας το βρήκε στην εξαιρετική τιμή και το αγόρασε των 18.600 ευρώ. Ένα τρίκυκλο ηλεκτρικό ποδήλατο με έναν κάδο στο πίσω μέρος του. Και λέει πόσο θα βοηθήσει τους ανθρώπους που δουλεύουν στην υπηρεσία Βρασίνου στο Άλσος, που δεν θα έχουν να κουβαλάνε πράγματα. Και θα τα φορτώνουν όλα σε αυτό το υπερσύγχρονο, φανταστικό, υπερτέλειο ποδήλατο. Τώρα, για αρχή, δύο πράγματα μου έρχονται σαν σχόλια στο μυαλό. Το ένα είναι από αυτά, ξέρεις, τα βιντεάκια των φίλων. Και, περίμενε, πες. Και έχουν βάλει στο τέλος ότι άμα αυτό το ποδήλατο βοηθήσει όντως το Άλσος και είναι ωραίο και καλό, θα το προμηθευτεί ο Δήμος και για άλλες πλατείες. Πολλά εικοσάρικα δηλαδή. Ναι. Πολλά εικοσαχίλιαρα. Λοιπόν, το ένα, η πρώτη αντίδραση, όταν ακούς, ρε παιδί μου, αυτή την εξαιρετική τιμή, λες, πω, τι κάνανε οι άνθρωποι, φωστήρες. Και μετά το αμέσως επόμενο, πραγματικά, είναι η ατάκα του φίλτα του, και πολύ συμπαθή, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια, δηλαδή, ειλικρινά, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να σχολιαστεί αυτή η κίνηση. Από μία υπηρεσία, από ένα τομέα της πόλης, ο οποίος με κάθε ευκαιρία όλος ο κόσμος έχει να πει τα χειρότερα για το τομέα Πρασίνου και τον συγκεκριμένο δήμαρχο. Τώρα, πραγματικά, πώς γίνεται ένα τρίκυκλο να κοστίζει 18.000 με 18.000 παίρναμε τουλάχιστον, εγώ θα σου πω, 5 μεταχειρισμένα αγροτικά με τεράστια καρότσα από πίσω και καλά, έτσι, καλοσυντηρημένα, όχι τίποτα πολύ παλιά και τα είχαμε για όλες τις δουλειές. Το θεωρώ τουλάχιστον προκλητικό να λέει μια υπηρεσία ότι θα δώσω 18.500 για ένα τρίκυκλο με τρέιλερ από πίσω. Κάναμε ένα διάλειμμα και επιστρέψαμε. Τι λέγαμε όμως?
Να συνεχίσουμε και κάπου εδώ να κλείσουμε, γιατί αυτό το διάλειμμα μας πήρε λίγο παραπάνω από ότι το υπολόγιζα. Και να κλείσουμε με αυτή τη φοβερά δυνατή κοπέλα, την Ιωάννα Παλιοσπύρου, που τελικά στην χθεσινή εκπομπή έβγαλε τη μάσκα της και ο κόσμος της έβγαλε το καπέλο, γιατί πραγματικά ως influencer ίσως να μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η σωστή influencer, για να μιλήσουμε με τους όρους της εποχής. Η συνέντευξη λοιπόν της Ιωάννας Παλιοσπύρου στο Σταύρο Θοδωράκη συγκλώνησε και όλος ο κόσμος την αποθεώνει σε μια εποχή που το κίτρινο και τα θεάματα κλειδαρότρυπας έχουν κερδίσει μεγάλο χρόνο της τηλεόρασης. Η χθεσινή συνέντευξη της Ιωάννας Παλιοσπύρου ήταν όαση. Όαση που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Το θύμα της επίθεσης με το βιτριόλι μπορεί να έχει ακόμη εμφανή τα σημάδια πάνω του, όμως η ομορφιά και η δύναμη της ψυχής που τη διακρίνουν είναι μεγάλα. Μεγαλύτερα από κάθε εμπόδιο που της προκλήθηκε εκείνο το πρωινό στην Καλλιθέα. Με τη συνέντευξή της λοιπόν στο Σταύρο Θοδωράκη, η Ιωάννα έδωσε ένα μάθημα προς όλους. Βγάζοντας τη μάσκα, μας έδειξε πως κανένα εμπόδιο δεν είναι ικανό να νικήσει την ανθρώπινη θέληση. Και η Ιωάννα... και η Ιωάννα την είχε αυτή τη θέληση, ή μάλλον τη βρήκε μέσα από τη δύναμη που έχει η ψυχή της, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας μείνει. Όπως έγραψε κάποιος στα social media που όλος ο κόσμος την αποθεώνει, έγραψε το εξής: η Ιωάννα είναι η σωστή influencer. Διάβασα έτσι ένα μικρό άρθρο χωρίς να περιγράφουμε ακριβώς όλα τα σημεία της συνέντευξης, και η φωτογράφος που τη φωτογράφησε, η Ολυμπία τυχαίνει να είναι και γνωστή μου, ήταν συγκλονιστική εικόνα, συγκλονιστική, και στην εποχή της εικόνας που τελικά τόσο πολύ σημασία έχει το τέλειο, το φιλτραρισμένο, το χωρίς καμία ατέλεια, βλέπεις μια γυναίκα που βγάζει τη θηλυκότητα και την ομορφιά μέσα από μία τραγωδία. Και όπως την άκουσα να λέει, κάθε βράδυ που κοιμόμουν έλεγε, ήθελα και τα όνειρα που έβλεπα τα μετέτρεπα σε πραγματικότητα, γιατί το πρωί που ξυπνούσα τελικά αυτό που βίωνα, η πραγματικότητα ήταν ο εφιάλτης μου. Και έτσι έκανα αυτή την αντιπαραβολή. Τα όνειρα τα έβαζα στην πραγματικότητα και τον εφιάλτη τον είχα για μία μη πραγματικότητα, για να μπορέσω να ορθοποδήσω. Φυσικά, ρόλο σημαντικότατο έπαιξαν και οι ψυχολόγοι που ήταν δίπλα, οι γιατροί που κάναν καταπληκτική δουλειά. Και το κυριότερο... και η στήριξη όλων σε αυτή την κοπέλα. Αλλά νομίζω ότι ίσως εμείς να τη χρειαζόμαστε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται αυτή εμάς. Είναι όλα τόσο έθραυστα, τόσο ρηχά. Πολλές φορές λέμε γιατί γκρινιάζουμε, γιατί στενοχωριόμαστε για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Και βλέπεις μια γυναίκα που κινδύνευσε η ζωή της. Δεν μιλάμε τώρα για την εμφάνιση ή για την όποια αίσθηση της κάθε γυναίκας που θέλει να είναι θηλυκή, θέλει να είναι όμορφη, θέλει να είναι περιποιημένη. Βλέπεις να έχει καταστραφεί η εικόνα. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι μου δίναν καθρέφτη και έβλεπα ένα-ένα τα χαρακτηριστικά μου. Λίγο τα μάτια μου. Εννοείται πως το πρώτο διάστημα ήταν καλυμμένοι όλοι οι καθρέφτες, γιατί δεν ήταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, κάποια δευτερόλεπτα να αντικρίσω τα μάτια μου, κάποια δευτερόλεπτα τα αυτιά μου. Είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστικό πραγματικά. Και το πόσο όμορφη δείχνει τώρα, επίσης είναι φοβερό. Και δείχνει αυτό το, τη δύναμη, ότι με τη δύναμη, την αισιοδοξία... όλα μπορούν να γίνουν, και είναι πραγματικά ένα θαύμα το οποίο το έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό η ίδια, ξαναλέμε, με τη βοήθεια όλων των ειδικών.
Όμως, όσοι ειδικοί και να μας βοηθάνε, πρέπει πάνω απ' όλα να το θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Και αποτελεί φυσικά παράδειγμα προς μίμηση. Πόσο από μια δυσκολία η οποία φαίνεται ότι δεν μπορεί να προσπεραστεί, όχι μόνο την προσπέρασε, όχι μόνο είναι δυναμική, συμμετέχει, βοηθάει κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα, κάνει podcast, προσπαθεί μέσα από εκπομπές να, και, παρουσιάζοντας τη δική της ιστορία, όχι σαν μια ιστορία που την βλέπεις και, λυπάσαι, αλλά σαν ένα παράδειγμα για να μπορεί να αφυπνήσει και άλλους ανθρώπους που μπορεί να περνάνε κάτι παρόμοιο. Πραγματικά συγκλονιστική, πραγματικά ο Θεός να της δίνει δύναμη, να συνεχίζει, να υπάρχει, να ακούγει τη φωνή της και να μην μιλήσουμε για, για την παραδειγματική τιμωρία που θα πρέπει να υποστούν τα άτομα που τις προκάλεσαν, που την έβαλαν σε αυτή τη θέση να περάσει όλο αυτό το γολγοθά, τον οποίο εξακολουθεί και περνάει καθημερινά. Με αυτή την αισιόδοξη, θα έλεγα, νότα, γιατί μόνο αισιόδοξα μηνύματα εξέπεμψε χθες και από την συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά νομίζω ότι σε κάθε της βήμα και σε κάθε της λόγο αυτό γίνεται. Να κλείσουμε, να ευχηθούμε να περάσουμε όλοι καλά το τριήμερό μας. Να λέμε πάλι τα ίδια με τους γνωστούς, με μόνοι μας, με όποιον θέλουμε ο καθένας. Γιατί ζούμε και σε μία από τις πιο όμορφες χώρες, οπότε ό,τι και να κάνουμε νομίζω ότι θα έχει μια κορνίζα πολύ όμορφη. Καλό βράδυ και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Φιλάκια!